Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία και να ξεκινήσουμε με πολιτική επικαιρότητα. Να καλησπέρισω στο στούντιο τον κύριο Νίκο Γκόλα, πρώην αντιδήμαρχο Ιωαννίνων, αυτοδιοικητικό. Κύριε Γκόλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόκα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Επανεμφάνιση μετά από καιρό, έτσι. Από 2 χρόνια λέγαμε εδώ πριν βγούμε. Λοιπόν, έτσι, γιατί στις τελευταίες εκλογές δεν συμμετείχατε. Σε κάθε περίπτωση ασχολείστε ενεργά με τα κοινά, παρακολουθείτε. Για να δούμε τώρα πώς βλέπετε την επικαιρότητα. Να δούμε, να ξεκινήσουμε με τις ανατιμήσεις. Ο πληθωρισμός το 10,2 τον Απρίλιο. Τεράστιο κύμα ακρίβειας, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά παντού. Εχμή της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, τι λέτε? Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι όλες αυτές τις ανατιμήσεις από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, λίγο πολύ τις περιμέναμε. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση έχει αρχίσει και γίνεται απελπιστική. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση σε καμία των περιπτώσεων δεν επαρκούν και σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι ικανά να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα να βγει από το τέλμα στο οποίο είχε μπει κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι οι ηθήνοντες πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, πρέπει να βρουν τρόπους να βοηθήσουν. Δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα, είναι οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είναι η ΟΤΑ. Υπάρχει μια πραγματικά τεράστια δυσκολίας περίοδος μπροστά μας, την οποία αν οι κυβερνώντες δεν βρούνε κάποιο τρόπο να την αντιμετωπίσουν και απλά περιμένουν το χρήμα που θα μπει στην Ελλάδα από τον τουρισμό, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Μάλιστα. Είπατε για τους ΟΤΑ, είπατε για τους Δήμους. Για πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα στους Δήμους. Να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Πώς βλέπετε τη Δημοτική Αρχή του Μωυσή Ελισάφ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, πώς κινείται? Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να το συνδέσω κιόλας και με το προηγούμενο το θέμα. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή, χωρίς να φίδεται καλών προθέσεων, είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει μια τρομερή έλλειψη χρημάτων, για την οποία έχει κάνει ήδη, νομίζω, δηλώσεις και η ΠΕΔ, και που φέρνει σε δύσκολη θέση όχι μόνο το δικό μας Δήμο, αλλά νομίζω την πλειονότητα των Δήμων στη χώρα και τις περιφέρειες. Πέραν τούτου, η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει σχεδόν στο ίδιο διάστημα τον κορονοϊό, επίσης τώρα αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί με τη Δημοτική Αρχή τα ίδια προβλήματα κλείνονται κάθε μέρα να τα αντιμετωπίσει και ο κόσμος. Έτσι. Και ο κόσμος πλέον δεν έχει υπομονή. Και καλός ή κακός, όλοι μας κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Άρα τι λέτε για τον Ελισάφ και τη Δημοτική Αρχή του? Θεωρώ ότι... Στις δυσκολίες, τι λέτε όμως? Κοιτάξτε, ήταν αντικειμενικά και συνεχίζει και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε κριτική που μπορεί να γίνει θα πρέπει να γίνει συμπεριλαμβανομένου. Κάντε την με επίκαια, με επίκαια, τι λέτε λοιπόν? Μα δεν είμαι εγώ ο κριτής και δεν θέλω να μπω και σε αυτό το ρόλο. Ξαναλέμε πάλι, όλοι όσοι είναι σε αυτές τις θέσεις κρίνονται μόνο από έναν. Από τον κόσμο που τους ψηφίζει. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά και ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κριτική. Αν θέλουμε να κάνουμε επικοδομητική κριτική, εντοπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν μιλάμε γενικά αν είναι καλός, κακός, μέτριος, εκτός και αν έχει δώσει άλλου τύπου ενδείξεις, που θεωρώ ότι καμία από τις τελευταίες δημοτικές αρχές δεν το έχει κάνει αυτό. Συγκεκριμενοποιούμε την κριτική μας στα σημεία που νομίζουμε ότι θα μπορούσε να Κάντε αυτό που λέτε, κάντε αυτό που λέτε. Και θα εστιάσουμε και στον τουρισμό, γιατί έχετε υπάρξει αντιδήμαρχος τουρισμού, αλλά λίγο αργότερα. Κάντε αυτό που Κύριε λέτε. Ντόκα, επειδή προφανώς δεν έχω κάποια λίστα μπροστά μου με θέματα, θα σας πω ένα τελευταίο θέμα που προέκυψε. Νομίζω, ας πούμε, ότι στο ζήτημα της ανεξαρτησίας θα μπορούσε να έχει γίνει μια συζήτηση εκ των προτέρων, γιατί όλα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ανεξαρτησία ήταν εμφανή πριν την παράδοση σε λειτουργία. Και όλες οι σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας δρόμος που έχει καταταλαιπωρήσει τους εμπόρους
δεξιά-αριστερά, ναι, αλλά ναι, και τους, όλους τους, τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής μας που τη χρησιμοποιούν, νομίζω ότι άξιζε περισσότερο χρόνο μελέτης. Και διαβούλευσης δημόσιας. Ακριβώς. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να εντοπίστηκαν κατά την παράδοση. Καλώς ή κακώς, το έργο της ανεξαρτησίας τράβηξε πάρα πολύ καιρό. Ναι. Εγώ, επειδή ήμουν, όπως προείπατε, και μέλος δημοτικών αρχών, γνωρίζω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν. Παρ' όλα αυτά, όμως, όταν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα η χρονική να διαβουλευτείς, το εκμεταλλεύεσαι, μάλιστα, το κάνεις, έτσι ώστε όταν το έργο δοθεί σε κυκλοφορία, δοθεί προς χρήση, να έχουν λυθεί τουλάχιστον κάποια προβλήματα πριν τα μάλιστα δύο πολύ σημαντικά. Ευρύτερα στην καθημερινότητα, πώς τη διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή ΕΛΙΣΑΦ, την καθημερινότητα του πολίτη, σας από το φωτισμό μέχρι τις λακκούβες, μέχρι τα σκουπίδια. Εντάξει, έχω μία άποψη γενικότερη για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το να συζητάμε πλέον το 2022 για τις δημοτικές αρχές κατά πόσο μπορούν να κλείσουν καλά τις λακκούβες ή να πάρουν τα σκουπίδια, νομίζω ότι σαν πόλη μας υποτιμάει. Σαν δήμος μας υποτιμάει. Θα έπρεπε να τα είχαμε λύσει αυτά. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν λυμένα. Θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα όλοι μαζί να σχεδιάζουμε κάτι πιο μεγάλο για την πόλη μας, κάτι το οποίο να οδηγεί σε βήματα τέτοια ώστε να προλάβουμε πλέον και όχι να ξεπεράσουμε δυστυχώς τους ανταγωνιστές μας σε όλα τα επίπεδα και επίσης να μας οδηγούν σε καταστάσεις τέτοιες που θα βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο συνολικότερα και όχι απλά θα μας φτιάξουν τον δρόμο μπροστά από το σπίτι ώστε να μην σπάσουμε το αυτοκίνητο. Να που συζητάμε όμως αυτά τα θέματα, γιατί είναι εδώ αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι με τον τρόπο μου σας απάντησα και η απάντησή μου για να συγκεκριμενοποιήσω αφορά μία σειρά δημοτικών αρχών στην οποία βάζω μέσα και τον εαυτό μου, έτσι. Ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς για διάφορους λόγους. Δεν θεωρώ, ξαναλέω, και από τη δική σας, βεβαίως, ξαναλέω ότι δεν συζητάμε για κακές προθέσεις. Είναι άλλου τύπου κριτική αυτή και άλλου τύπου αντικειμενικές δυσκολίες ή σχεδιασμοί οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο δεν μπόρεσαν να παραδοθούν. Πάμε στον τουρισμό. Υπήρξατε αντιδήμαρχος τουρισμού, κάνατε κινήσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δημοτική αρχή, σε σχέση με τον τουρισμό? Αυτό καλό θα ήταν να το συζητήσουμε σε μια επόμενη συζήτηση, ώστε να δώσουμε πραγματικά λίγο χρόνο. Δώστε μου, ένα προσεχώς όμως. Ναι, δεν είναι ένα θέμα που είναι για να το ξεπετάξουμε, λέτε, αλλά δώστε μου κάτι προσεχώς. Δώστε μου κάποια συγκεκριμένα σημεία. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μέχρι το Φεβρουάριο φορούσαμε μάσκες όλοι μέσα έξω. Έτσι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η σεζόν και αν θα υπάρξει σεζόν. Και μάλιστα εμείς, όσο μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σαν προορισμός, δεν είμαστε ο πλέον ανεπτυγμένος, είμαστε ένας αναπτυσσόμενος προορισμός. Με τα καλά του, έχει και καλά αυτό. Βεβαίως, πολλά καλά, γιατί όταν ξεκινάς να χτίσεις κάτι, έχεις όλο το περιθώριο να το χτίσεις κατά πώς θέλεις. Και να μην κάνεις τα λάθη που έχουν κάνει άλλοι, που έχουν προηγηθεί. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, σημαίνει ότι δεν είμαστε ανεπτυγμένος. Άρα δεν έχουμε όλη αυτή την ιστροή του κόσμου που περιμένουν οι ήδη ανεπτυγμένοι προορισμοί. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε αυτούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι να δείξουν ποιο μπορεί να είναι το έργο τους σε φυσιολογικές περιόδους, με φυσιολογική ανταπόκριση, με την αποπαρουσία σε εκθέσεις, με δυνατότητα να υπάρξουν επισκέψεις και από εδώ ενδιαφερομένους αλλά και από εκεί προς τα εδώ, έτσι ώστε να γίνει μια συνολική αποτίμηση τι τελικά κάναμε και αν καταφέραμε αν κατάφερε η Δημοτική Αρχή να πάει ένα βήμα παραπέρα αυτό που ξεκινήσαμε με πολύ κόπο δύο δημοτικές αρχές πριν. Είστε μέλος της Ενότητας Πολιτών, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ιωαννιτών. Πώς βλέπετε την αντιπολίτευση που κάνει η παράταξή σας? Όπως προείπαμε, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική. Πρέπει να ασκεί κριτική. Πρέπει να είναι αιχμηρή και να προσπαθεί να επαναφέρει τη Δημοτική Αρχή εκεί που πιστεύει ότι είναι ο σωστός δρόμος. Αν θέλετε, προσωπικά
Ίσως σε κάποια ζητήματα θα μπορούσε να υπήρχε μεγαλύτερη συνένεση προκειμένου να λυθούν κάποια χρόνια προβλήματα. Δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος, κύριε Ντόκα. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με τα ζητήματα. Για παράδειγμα, θα πω εγώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε συγκεκριμένα περισσότερη ζητήματα. Περισσότερη συνένεση, περισσότερη σύνθεση δηλαδή, λέτε. Νομίζω ναι, ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό το έκτρωμα του νόμου που είχε δημιουργηθεί για την απλή αναλογική. Το οποίο πάλι θα πω, όσο και να δυσχεραίνει το έργο και να ήταν κακό πραγματικά, γιατί ήταν κακό, ήταν ένα σχέδιο... Προκαλούσε παθογένειες και δυσλειτουργίες, ναι, το οποίο ήταν προφανές ότι δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή όσοι ήμασταν εντός, καταλαβαίναμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε ένα τόσο απλοϊκό στημένο σύστημα. Και χωρίς κουλτούρα. Και ακριβώς, μα ακριβώς, μα δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν μπορείς με το ζόρι να βάλεις κάποιους να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, αν δεν τους έχεις μάθει πρώτα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν λάθος το σκεπτικό. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να το είχαμε εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω. Ίσως σε αυτό να φταίει πάλι η κυβέρνηση, η οποία δημιουργώντας αυτές τις εκτροματικές νομοθετικές παρεμβάσεις που μετέφερε το δικαίωμα απόφασης σε υποδιέστερες επιτροπές από ό,τι είναι το κορυφαίο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως να υπήρχε ο χρόνος και υποχρεωτικά να μάθει ο κόσμος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλεί. Από την άλλη, σας ξαναλέω, δεν είμαι μέσα, δεν γνωρίζω τα πράγματα, δεν ξέρω πόσο επίγοντα μπορεί να ήταν κάποιες αποφάσεις. Μπορεί σε κάποιους Δήμους να μην μπορούσε να πληρωθεί κόσμος. Έτσι, το σκέφτεστε αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός. Δεν μπορεί να ψηφιστεί τίποτα. Λειτουργεί η Ενότητα Πολιτών ως παράταξη. Υπάρχουν συνελεύσεις ενώ. Βεβαίως, υπάρχουν συνελεύσεις δημοκρατικά. Γίνονται συναντήσεις. Νομίζω είμαστε μια άκρως δημοκρατική παράταξη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η μόνη παράταξη που άλλαξε εκλεγμένο δήμαρχο με δημοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να κατέβει καινούριος υποψήφιος εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι μια δημοκρατική πρωτοπορία που δεν τη συναντάς εύκολα. Αυτό πρέπει να ξαναυπάρξει αν υπάρξουν περισσότεροι υποψήφοι που θέλουν να ηγηθούν, να είναι επικεφαλής αυτής της παράταξης. Πρέπει να στηθούν κάλπες αν ενδιαφερθούν περισσότεροι από το Θωμά Μπέγκα. Κύριε Ντόκα, νομίζω με ρωτάτε κάτι αυτονόητο. Δεν μπορεί τώρα μια παράταξη που το έχει κάνει μια φορά να μην το ξανακάνει γιατί το έκανε κατ' επιλογή για το Α ή Β πρόσωπο. Νομίζω ότι αυτά είναι. Απαντούνται μόνα τους. Δεν νομίζω ότι. Αρκεί να υπάρξει. Συζήτηση στην Ελλάδα για τα αυτονόητα. Έχετε δίκιο όμως, κύριε Γκόλα. Σας ενδιαφέρει να επιστρέψετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Ιωαννιτών. Ξέρω ότι πάντα ο Δήμος είναι στις σκέψεις σας, στις συζητήσεις σας. Σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννίνων στις ερχόμενες εκλογές τον Οκτώβριο του 2023. Κύριε Ντόκα, κοιτάξτε, ο Δήμος καταρχήν είναι έρωτας, είναι αδυναμία, δεν είναι μόνο στις σκέψεις μου, είναι κάτι το οποίο σε κάνει να χάνεις χρόνο από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, αν το κάνεις με αγάπη. Είμαι και θα είμαι ενεργός πολίτης. Το αν θα συνεχίσω να είμαι ενεργός πολίτης από το σπίτι μου ή από κάποια άλλη θέση, νομίζω είναι κάτι που θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο και σίγουρα δεν πάρω εγώ αυτή την απόφαση. Δεν θα είναι μια προσωπική απόφαση, θα είναι μια συλλογική απόφαση. Μου αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννίνων, έτσι όπως ακούω να μιλάτε. Κύριε Ντόκα, σας. Και με τη λέξη έρωτας ενισχύει νομίζω την ότι αυτό, μου, κοιτάξτε, ότι το σκέφτεστε σοβαρά να είστε υποψήφιος. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε στο χώρο αυτό, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το λέω, οπότε. Μην προσπαθείτε να πάρετε κάτι παραπάνω. Αφήνετε παραπάνω. Ανοιχτό το θέμα και καλά κάνετε. Αλλά είναι μια συλλογική απόφαση. Δεν νομίζω ότι το είχα κλείσει ένα τέτοιο θέμα. Δεν το είχατε κλείσει. Και δεν συζητάμε για σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως στη σκέψη μου είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό επέστρεψε και το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα. Επέστρεψε στο όνομα ΠΑΣΟΚ, το κόμμα. ΠΑΣΟΚ είναι άλλο, okay, αλλά το ΠΑΣΟΚ μένει. Επέστρεψε και στο σήμα, το ιστορικό σήμα του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς είδατε αυτή την επιστροφή, γιατί είναι γνωστό, ανήκετε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, δείτε, και σε αυτό έχουμε συζητήσει και γι' αυτό έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρη την άποψή μου ότι η Ελλάδα είναι κατ' ουσία μια κεντρώα χώρα. Ο κεντρώος χώρος λοιπόν είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητος γενικότερα για την ισορροπία και είναι ακόμη πιο απαραίτητος σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που βιώνουμε όλοι μας. Βλέπουμε ότι
είναι ξεκάθαρο ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι που το λέμε κομματικά ή προσπαθώ να κάνω μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε με πρόσφατο παράδειγμα κόμματα σαν της κυρίας Λεπέν να είναι έτοιμα να πάρουν εξουσία σε μια χώρα άκρος δημοκρατική, σε μια χώρα που ουσιαστικά γέννησε την σύγχρονη δημοκρατία, τη Γαλλία. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω για τη χώρα μας ότι δεν είναι τόσο απλοϊκά τα ζητήματα, γιατί δεν κινδυνεύουμε από κάτι τόσο άκρατα λαϊκιστικό, ούτε από την άλλη έχουμε μία άκρα δεξιά κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο χώρος όμως του κέντρου είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει την ισορροπία, προκειμένου οι διάφορες πολιτικές να έρθουν και να γίνουν πιο δίκαιες για τον μέσο Έλληνα. Δεν μπορεί να συζητάμε μόνο με νεοφιλελεύθερους όρους, ούτε μπορεί να γίνει το κράτος εργοδότης των πάντων. Αυτά τα δύο πρέπει να έρθουν κάπου στη μέση και να βρεθούν. Και το νομίζω, σήμα τώρα, το σήμα ξανά θα δώσει δυναμική. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύω τόσο πολύ στην δύναμη του σήματος. Ούτε πιστεύω στην επικοινωνία. Υπάρχει δύναμη πιστεύω στην όμως, ναι, πιστεύω ότι το συνέστημα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, όχι σε δύο χρόνια, με σίγουρος πολύ πολύ πιο σύντομα. Να είστε καλά. Με μεγάλη μου χαρά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Ορκίστηκαν τα 500 μέλη των ειδικών μονάδων βασικών επιχειρήσεων.